εκ μέρους του Πανελλήνιου Συνδέσμου Συνταξιούχων Σιλοδρομικών χαιρετίζω τη συγκέντρωσή μας. Τα τελευταία πάνω από 10 χρόνια με την εφαρμογή των μνημονίων οι συνταξιούχοι έχουν γίνει τα μόνιμα υποζύγια των αντιλαϊκών πολιτικών των κυβερνήσεων. Όλες οι περιγραφές που μέχρι τώρα σήμερα έχουμε δεχτεί, κύριες και επικουρικές συντάξεις, στα δώρα, στο ΕΚΑΣ, στο φάρμακο, στην υγεία, στις κοινωνικές παρουσίες, ισχύουν και παραμένουν στο ακέραιο. Αποτέλεσμα αυτών των περικοπών είναι οι συνταξιούχοι να πληρώνουν κάθε χρόνο από τις συντάξεις τους 7,5 δισευρώ. Μέσα στην πανδημία μας καλούν να μείνουμε σπίτι. Όμως οι αντιλαϊκές μηχανές της κυβέρνησης δουλεύουν στο φουλ. Το σχέδιο της Επιτροπής Πισαρίδη αποκαλύπτει ποια θα είναι η επόμενη μέρα της επιστροφής στην κανονικότητα. Εφιάλτης για το λαό, ολοκλήρωση της επίθεσης στα ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων και των συνταξιούχων με το πέρασμα της κοινωνικής ασφάλισης στους ιδιώτες, αρχίζοντας από την επικουρική. Τα παραπάνω αποδεικνύουν όσα ψέματα κι αν λένε την αλήθεια. Δεν μπορούν να την κρύψουν ούτε η κυβερνητική προπαγάνδα, ούτε τα συστημικά μέσα ενημέρωσης, ούτε οι εφημερίδες που στηρίζουν την κυβέρνηση. Το ψέμα, λέει ο λαός, έχει κοντά ποδάρια και το ραβδί δύο άκρες. Ο εμπεγμός της κυβέρνησης στους συνταξιούχους συνεχίζεται απροκάλυπτα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, συνάδελφοι, είναι ο επαναπολογισμός των κύριων συντάξεων που έχουν πάνω από 30 χρόνια, που οι ίδιοι ψηφίσανε, ο νόμος Βρούτσι. Από 1η Δεκάτου 2019 έλεγαν ότι θα το δώσουν. Πήγανε στο Δεκέμβρη του 20. Μετά πήγανε στο Μάρτι του 21. Μετά στον Απρίλιο του 21 και ο νέος Υπουργός Εργασίας Κοινωνικών Υποθέσεων, κύριος Χατζηδάκης, δήλωσε ότι θα δοθούν το ταχύτερο δυνατόν. Η κυβέρνηση κατήργησε τις διατάξεις του νόμου που προβλεπόταν από την προηγούμενη κυβέρνηση και δόθηκε μέρος του δώρου. Αντί για αυτό νομοθέτησε ότι θα δίνεται, για αυτόν τον λόγο η ίδια νομοθέτησε, 5% από τον κρατικό υπερπολογισμό. Απαιτούμε, και δεν υλοποιείται, απαιτούμε να δοθούν αυτά τα λεφτά στους συνταξιούχους μπροστά στο Πάσχα. Επίσης η κυβέρνηση νομοθέτησε να δίνονται 384 ευρώ σε αυτούς που εγκρεμεί η σύνταξη. Γιατί καθυστερούνε. Και ακούστε, ονομάζουν αναδρομικά τα λεφτά, τα καθυστερούμενα που δικαιούνται από τη σύνταξη, οι συνταξιούχοι, και τα ονομάζουν αναδρομικά και δεν τρέπονται. Σήμερα ο Χατζηδάκης κατέθεσε τροπολογία στη Βουλή για να μπουν τα δικηγορικά γραφεία και τα λογιστικά γραφεία να βγάζουν τις συντάξεις με το αζημίωτο. Απαιτούμε άμεσα να βγουν οι συντάξεις και ευθύνη αυτών της κυβέρνησης και του ΕΦΚΑ και όχι δικιά μας. Και να μας δοθούν τα καθυστερούμενα και όχι αναδρομικά όπως τα λένε. Συναδέλφες και συνάδελφοι, ένα άλλο σοβαρό ζήτημα που προσπαθούν να μας το περάσουν μέσα στη συνείδηση είναι το θέμα της πανδημίας. Δύο στοιχεία. 7 Απριλίου 2020, Παγκόσμια ημέρα για την υγεία στην Ελλάδα, ανακοινόταν 20 κρούσματα κορονοϊού. Οι διασωληνωμένοι ήταν 90. Οι συνάνθρωποι μας που έχασαν τη ζωή τους ήταν 79. Τα κακεγραμμένα κρούσματα 1.775. 7 Απριλίου 2021, Παγκόσμια ημέρα υγείας. Στην Ελλάδα ανακοινώνονταν 3.445 κρούσματα. Οι διασυλλημένοι 749. Οι συνάνθρωποι μας που έχασαν τη ζωή τους 75. Ο συνολικός αριθμός συνανθρώπων μας που έχασαν τη ζωή τους 8.607 και έχουν φτάσει 9. Έχουν ξεπεράσει 9. Ποιοι φταίνε, συνάδελφοι, γι' αυτό?
η προσωπική ευθύνη. Αυτοί φταίνε που δεν πήρανε μέτρα να προστατεύσουν το δημόσιο σύστημα υγείας. Συνάδελφοι, μπορούμε και πρέπει να συνεχίσουμε το μόνο δρόμο που μπορεί χειροπιαστά να φέρει αποτελέσματα. Και αυτός είναι ο μαζικός συντονισμένος αγώνα μέσα από τη συντονιστική ευρωπή των συνταξιδιών οργανώσεων. Να απαιτήσουμε αυτά που μας αφαιρέθηκαν, αυτά που μας κλάπηκαν με όλες αυτές τις αντιλαϊκές πολιτικές. Εύχομαι σε όλους υγεία και καλό Πάσχα.